Όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο απόψινό debate, στο οποίο θα συμμετέχουν 7 υποψήφοι. Αυτή είναι και η μεγάλη του διαφοροποίηση από τα προηγούμενα που είδαμε. Πάμε όμως να μας δώσει όλη την εικόνα και όλες τις λεπτομέρειες ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής αυτής της τηλεμαχίας. Γιώργο, σε χαιρετώ. 7 λοιπόν οι πρωταγωνιστές, κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα δώσει και μια νέα διάσταση στην συζήτηση και στα όλα όσα θα ακούσουμε απόψε. Για να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί με 7 υποψηφίους. Δήμητρα, τους οποίους περιμένουμε. Σε λίγο αναμένεται ο πρώτος, που είναι ο κύριος Γιώργος Κολοκασίδης. Δεύτερος, Αχιλλέας Δημητριάδης. Τρίτος θα έρθει εδώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Τέταρτος ο Χρήστος Χρήστου. Δηλαδή έρχονται πρώτα οι μικροί σε εισαγωγικά υποψήφοι και αμέσως μετά έρχεται ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αβέροφ Νεοφύτου. Θα πρέπει να σας πω πως μία από τις διαφοροποιήσεις είναι πως οι δημοσιογράφοι θα είναι στο όρθιο αυτή την φορά, ενώ οι υποψήφοι θα είναι καθήμενοι. Οι δημοσιογράφοι είναι ήδη που ήταν και την προηγούμενη φορά. Συντονίστρια είναι η διευθύντρια ειδήσεων του ΣΥΓΜΑ, η Πέτρα Αργυρού. Από τον Α είναι η δική μας, η παρουσιάστρια, η Εμιλία Κενεβέζου. Από τον Αντένα ο Κυριάκος Πομιλωρίδης και από το Μέγα ο Σωτήρης Παρούτης. Τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία, Δήμητρα? Θα γίνονται ερωτήσεις προς τον κάθε υποψήφιο διάρκειας 1,5 λεπτού. Θα ακολουθεί απάντηση και δευτερολογία 1 λεπτού από τον υποψήφιο, αν βεβαίως το επιθυμεί. Αναμένεται πως οι δημοσιογράφοι θα κάνουν περίπου 6 με 7 ερωτήσεις στον κάθε υποψήφιο. Με τον debate να ολοκληρώνεται, θα πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα. Τώρα, ποια είναι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν? Η ατζέντα λοιπόν αυτού του debate λέει πως θα τεθεί οπωσδήποτε οικονομία. Είδαμε και πριν από λίγο το ρεπορτάζ. Γίνεται πραγματικά μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη αντιπαράθεση σε ό,τι αφορά την οικονομία. Από εκεί και πέρα είναι τα θέματα που αφορούν τις τοποθετήσεις για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, οι διαγραφές στα κόμματα, το Κυπριακό με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα προσχέδια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα αναμένεται να τεθούν στην ατζέντα του απόψινου debate. Ενώ ένα ερώτημα είναι ποια στρατηγική, ποια στάση, Δήμητρα, θα ακολουθήσουν οι λεγόμενοι μικροί υποψήφοι? Θα επιτεθούν κατά των μεγάλων, θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις ή θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να μπορέσουν να παραθέσουν τις δικές τους θέσεις και τις δικές τους προτάσεις μέσα από αυτό το debate? Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε απόψε, Δήμητρα, εδώ στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού Μέγα. Δίνουμε λοιπόν ένα ραντεβού αμέσως μετά το τέλος του κεντρικού μας δελτίου για αυτή την μεγάλη απόψινή τηλεμαχία, το μεγάλο debate. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.